Κυρία Ντόρα Δημοπούλου Ψαλτοπούλου, είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή του HuffPost και δική μου που ξανακάνουμε μια δεύτερη κουβέντα μέσα σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες που ζούμε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πού βρισκόμαστε, ρωτάω καθαρά ανθρώπινα. Βλέπουμε λίγο φως σε αυτό το τούνελ μετά από ένα χρόνο γεμάτο που μπήκε η πανδημία στη ζωή μας. Πέρσι τέτοια εποχή μιλάγαμε. Έχετε δίκιο. Αρχίσαμε να μιλάμε. Ξεπεράσαμε το ένα έτος. Ένα έτος πανδημίας με προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά, αλλά πάνω απ' όλα υγείας όλου του κόσμου. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουμε 500.000 θανάτους. Πόλεμος! Και ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν μειώθει το προσδόκιμο επιβίωσής τους κατά έναν ολόκληρο χρόνο λόγω της ύπαρξης του COVID. Τι λέτε! Η Ευρώπη τα έχει καταφέρει καλύτερα και η Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πολύ σημαντικές προσπάθειες και τον περισσότερο καιρό ο χάρτης πάνω από την Ελλάδα ήταν πρασινισμένος ή πορτοκαλί. Αρχίζετε σιγά σιγά να λέτε ότι σε δύο μήνες σιγά σιγά θα επιστρέψουμε στη ζωή μας, ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι καλύτερο από το προηγούμενο, ότι θα πιάσουμε την ανοσία της αγέλης με τους εμβολιασμούς. Ναι. Τα θετικά σημεία είναι, όπως είπατε, οι εμβολιασμοί. Προσπαθώντας να πιάσουμε την ανοσία της αγέλης, προφανώς δεν θα το πιάσουμε σίγουρα μέχρι το καλοκαίρι. Δεν θα το πιάσουμε. Σωστά, γιατί δεν έχουμε δυνατότητα, όλη η Ευρώπη δεν έχει τόσο μεγάλη δυνατότητα παροχής εμβολιασμών, έτσι ώστε να μπορέσει να πιάσει αυτή την ανοσία της αγέλης. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, σαν μικρό σκέλος στη μεγάλη ερώτηση. Πότε πιάνουμε την ανοσία της αγέλης, δηλαδή ένα κράτος λέει ότι πλέον εγώ νιώθω ότι ο μέσος όρος του πληθυσμού μου είναι ok. Όχι όλοι, ο μέσος όρος. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες και ο Φάουτσι, ο Dr. Φάουτσι, ο αντίστοιχος υπεύθυνος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είπε ότι περίπου το 70% των ατόμων, αν έχουν εμβολιαστεί σε ένα χώρο, σε μια περιοχή, σε μια χώρα, θα θεωρήσουμε μετά ότι έχουμε πιάσει την ανοσία της αγέλης. Στην ανοσία της αγέλης μετράνε και τα παιδιά, όλος ο πληθυσμός. Το 70%. Σωστά, έχετε. Ή άνω το 18%. Έχετε απόλυτα δίκιο ότι κανονικά όταν μιλάμε για νοσία της αγέλης, μιλάμε για ολόκληρο το πληθυσμό. Mm. Όμως αυτή τη στιγμή τον εμβολιασμό τον έχουμε για τα άτομα από 18 ετών και άνω και γίνονται κλινικές μελέτες παγκοσμίως για να δούμε τη δυνατότητα σε άλλους πληθυσμούς κάτω των 18 ή σε πληθυσμούς, παραδείγματος χάρη, σε εγγύους που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τις εμβολιάσουμε. Όλα αυτά είναι υπό μελέτη. Οπότε το πρώτο θετικό είναι εμβολιασμός. Το δεύτερο θετικό είναι ότι πλέον φτάνουμε στην άνοιξη ή στο καλοκαίρι, δηλαδή εποχές οι οποίες έχουμε μεγαλύτερη θερμοκρασία, καλύτερες καιρικές συνθήκες που ευνοούν την επικοινωνία και την επαφή σε εξωτερικούς χώρους, χειμώνας, άρα το καλοκαίρι, χαμηλές θερμοκρασίες. Που θεωρούμε ζέστη και είμαστε έξω, είμαστε καλύτερα ακριβώς, εκ των πραγμάτων. Πολύ καλύτερα. Επομένως και αυτό είναι θετικό. Τα ερωτηματικά είναι τα σημεία όσον αφορά την ύπαρξη των μεταλλάξεων. Τι γίνεται με αυτές? Σωστά. Έχουμε Αφρική, ναι. Αγγλία. Σωστά. Και είναι και άλλη μία τώρα μετάλλαξη. Σωστά, υπάρχουν πάρα πολλές μεταλλάξεις, γιατί όλοι οι είδη είναι μεταλλάξεις. Αυτές οι μεταλλάξεις που μας ενδιαφέρουν είναι μεταλλάξεις οι οποίες είτε οδηγούν σε μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, είτε οδηγούν σε πιο βαριά νόσηση, είτε επίσης έχουμε πρόβλημα και με τους εμβολιασμούς. Η βρετανική μετάλλαξη φαίνεται ότι δίνει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, μάλλον είναι και πιο βαριά η νόσηση, όμως δεν έχουμε πρόβλημα με τα εμβόλια. Εκεί την καλύπτουν δηλαδή τα εμβόλια. Την καλύπτουν, ακριβώς. Ωραία. Εκεί που έχουμε το πρόβλημα είναι στην νοτιοαφρικανική μετάλλαξη, όπου φαίνεται ότι όσα εμβόλια έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, και τα τρία έχουν μειωμένη αποτελεσματικότητα ως προς την νοτιοαφρικανική μετάλλαξη και γι' αυτό έχει συμβεί, για παράδειγμα, και στη χώρα μας, κάποιος που ήδη έχει νοσήσει να ξανανοσήσει από την νοτιοαφρικανική μετάλλαξη ή να υπάρχει ο κίνδυνος, ακόμα και αν έχουμε εμβολιάσει κάποιο άτομο, αυτό το άτομο να είναι επιρρεπές σε αυτή τη μετάλλαξη. Σαν Ελλάδα, γιατί σαν Ευρώπη νομίζω η απάντηση είναι ότι δεν το χειριστήκαμε σωστά, σαν Ελλάδα το θέμα των εμβολίων το έχουμε χειριστεί ικανοποιητικά?
Ναι, είμαστε πάνω από το μέσο όρο όσον αφορά την προσπάθεια όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θα θέλαμε όλοι να έχουμε εμβολιαστεί. Σωστά, οπότε, σας καταλαβαίνω. Κοιτώντας που φτάνει η ηλικία μας και ότι θα πιάσουμε καλοκαίρι, μας πιάνει μια απογοήτευση. Σωστά, σωστά. Αλλά αυτό γίνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ίδια δεδομένα έχουμε. Πηγαίνουμε ίσως και σε μερικά στοιχεία πολύ καλύτερα. Επομένως, εξαρτώμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην παροχή εμβολίων. Δεν έχουμε κάνει τις δικές μας συμφωνίες και είναι λογικό. Επομένως, πηγαίνουμε αρκετά καλά στους εμβολιασμούς και ελπίζουμε, είμαστε και μία δύσκολη χώρα από την άποψη ότι πρέπει να πάμε στα νησιά να τα εμβολιάσουμε. Ναι. Δεν είμαστε σαν άλλες χώρες που είναι πολύ εύκολα να πας σε όλους τους πληθυσμούς και να τους εμβολιάσεις. Οπότε θεωρώ ότι γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πρώτα να προστατευτούν οι ευάλωτοι πληθυσμοί, να προστατευτούν οι ηλικιωμένοι και μετά όλες οι άλλες ομάδες. Και το σταυρό μας να κάνουμε. Όλα μαζί χρειάζεται. Να πάμε τώρα στις δύο μεγάλες παγκόσμιες ημέρες που είχαμε μέσα στο Φεβρουάριο και μιλάμε για τον καρκίνο και για τον παιδικό καρκίνο. Ναι, ναι. Πού βρισκόμαστε εκεί, κατά πόσο η διατροφή και οι εξωτερικοί παράγοντες και η ψυχολογία μπορούν να μας βοηθήσουν και κατά πόσο με αυτή την πανδημία κάποιος που νοσεί κινδυνεύει περισσότερο, ένα παιδί. Που νοσεί ναι. Και δεν μπορεί να εμβολιαστεί. Ένας ενήλικας που νοσεί και φαντάζομαι είδα πως μπορείς να εμβολιαστείς. Είδα ότι αν είσαι σε ανοσοκαταστολή, φαντάζομαι σε λίγες μέρες. Σε χημειοθεραπεία θα μπαίνουμε σε αυτή τη φάση που μπορούν. Ένα παιδί που νοσεί, αλήθεια, μπορεί να εμβολιαστεί. Ακόμα δεν έχουμε αναλύσει όλα τα παιδιά, δεν έχουμε ακόμα ερώτηση. Και η ψυχολογία αυτών των ανθρώπων να νοσούν και λες. Πέφτω ψυχολογικά, δεν ξέρω τι με περιμένει και να είσαι και εν μέσω πανδημίας. Στην ουσία, στην πανδημία στοχεύει όλος ο επιστημονικός πληθυσμός παγκοσμίως στο να αντιμετωπίσει αυτόν τον κορονοϊό. Όμως, κάποιες άλλες ασθένειες, τα καρδιαγγειακά που είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, ο καρκίνος που είναι δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, τουλάχιστον στους δυτικούς πληθυσμούς, τα έχουμε βγάλει ίσως από τη συζήτηση της καθημερινότητας. Και βλέπουμε, και βλέπουμε πολλαπλάσια άτομα τα οποία περνάνε το δικό τους πρόβλημα και εν μέσω πανδημίας που σωστά θέτεται έχει και μεγαλύτερη ψυχολογική επίπτωση αλλά και είναι ακόμη πιο δύσκολο γιατί όλο το σύστημα υγείας στοχεύει για την αντιμετώπιση πάνω απ' όλα των νοσούντων από κορονοϊό με αποτέλεσμα να μην έχουν τόσο πολλές δυνατότητες και ελευθερία. Ακόμα και οι ίδιοι πολλές φορές σου λένε φοβάμαι να έρθω γιατί μην τύχει και κολλήσουν. Οπότε, ξέρετε κάτι, σας διακόπτω, αλλά έχω πάρα πολλές φίλες που, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, που ήταν να πάνε να κάνουν τη μαστογραφία τους και δεν πήγαν γιατί φοβούνται να πάνε σε ένα διαγνωστικό κέντρο αυτή την περίοδο. Σου λέει, όμως, κάτι με πόσες μάσκες να πάω, όμως, να το πούμε ότι πρέπει να πάνε, σωστά, γιατί κλείνουμε αυτό χρόνο. Αυτό είναι το μήνυμα. Κλείνουμε αυτό, χρόνο. Σωστά, το μήνυμα είναι ότι βεβαίως πρέπει να προστατευτούμε με τις μάσκες, με την υγιεινή των χεριών, με την κοινωνική αποστασιοποίηση, αλλά δεν πρέπει να μελούμε τις διαγνωστικές αυτές εξετάσεις, οι οποίες μας προστατεύουν ή προλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό ή μας προστατεύουν από κακοήθη νοσήματα και από τα καρδιαγγειακά προφανώς. Γιατί δεν σημαίνει ότι τα άλλα σταματάνε. Αν έχουμε εμείς σύσταση από το γιατρό μας για μαστογραφία, για τεστ ΠΑΠ, σε άλλη ηλικία μπορεί δεν για κολονοσκόπηση, αναλόγως και τη σύσταση των γιατρών, γιατί μπορεί κάποιος να έχει και ένα οικογενειακό ιστορικό. Να πρέπει πιο συχνά. Ακριβώς. Όλα αυτά, ή αν δει κάποια αλλαγή στην καθημερινότητά του, σε ένα σύμπτωμα που δεν το περιμένει, θα πρέπει σε συνεργασία με τον γιατρό του και κρατώντας όλες τις προφυλακτικές συνήθειες, να πηγαίνει στο διαγνωστικό κέντρο ή στο νοσοκομείο ή στην κλινική, έτσι ώστε να θέτει τη διάγνωσή του. Και βλέπουμε πολλούς δυστυχώς ασθενείς, έχουν γίνει και μελέτη, μάλλον άτομα τα οποία είναι υγιή και βλέπουν ένα σύμπτωμα και σου λέει ας το αφήσω. Αν το αφήσεις όμως και είναι καρκίνος, τελικά σε ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, 2 χρόνια θα διαγνωστεί σε πιο μεγαλύτερο στάδιο, με μικρότερες πιθανότητες θεραπείας. Δηλαδή, κάποιος αν έχει
κάποιο σύμπτωμα, είτε ένα βήχαν εξήγητο, είτε κάποιο άλλο πρόβλημα, στην ουσία πρέπει να μιλήσει με τον γιατρό και να βρει έναν τρόπο να ελεγχθεί τι είναι, γιατί όλο αυτό μπορεί να μην είναι κάτι καλό, ήθεσαι και να είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ψάξει περισσότερο. Δεν καθυστερούμε την πρόληψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης το άλλο ερώτημα που θέσατε όσον αφορά τη διατροφή για τον καρκίνο, αν πρέπει δύο πράγματα να σκεφτόμαστε είναι πρώτον το κάπνισμα, η αποφυγή του καπνίσματος προλαμβάνει πολλά είδη καρκίνου και το δεύτερο η παχυσαρκία. Και αυτό το λέω και στην περίοδο της πανδημίας, καταλαβαίνετε πόσο όταν ο κόσμος είναι μέσα ή όταν έχει κάποια χρονική περιθώριο που μπορεί να βγει έξω, ναι, τόσο η ψυχολογία μας ηρεμεί ίσως στο φαγητό, όσο και λείπει η σωματική δραστηριότητα από την καθημερινότητά μας ή γίνεται πολύ πιο πολύπλοκη η προσπάθεια σωματικής δραστηριότητας. Επομένως, καλό είναι μέσα σε όλη αυτή την πανδημία να μην ξεχνάμε ότι μία υγιής διατροφή, η αποφυγή της παχυσαρκίας, όχι παραπάνω κατανάλωση, σωστά, καθημερινό περπάτημα τουλάχιστον, επειδή δεν έχουμε και πολλές δυνατότητες αυτή τη στιγμή. Όχι αλκοόλ. Μία σωστή υγιεινή διατροφή στα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής. Μία προσπάθεια αποφυγής παρετέρω παχυσαρκίας, αν μπορέσουμε και να χάσουμε και κάποια παραπανήσια κιλά ακόμα καλύτερα. Μας βοηθάνε να προλάβουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο ως προς την εμφάνιση του καρκίνου. Πότε θα καταλήξουν οι επιστήμονες και εσείς, εάν τα παιδιά που νοσούν από καρκίνο πρέπει να κάνουν το εμβόλιο? Καταρχήν, όσον αφορά την υπόλοιπη εμβολιαστική τους κάλυψη, γιατί και τα παιδιά έχουν και άλλα εμβόλια που πρέπει να κάνουν. Ναι. Λέμε όμως για το εμβόλιο του κορονοϊού. Το εμβόλιο του κορονοϊού είναι ένα θέμα που θα δούνε κάποια στιγμή όσον αφορά τις κλινικές μελέτες, πώς θα πάνε ο εμβολιασμός των παιδιών και των εφήβων. Ακόμα βρισκόμαστε σε κλινικές μελέτες όσον αφορά αυτό. Δεν έχει βρεθεί ακόμα, δεν υπάρχει μία έγκριση από ένα αριθμιστικό οργανισμό ότι τα παιδιά και οι έφηβοι είναι να εμβολιαστούν για τον κορονοϊό. Άρα δεν θα υπάρξει κάποια απόφαση. Κυρία Δημοπούλου, Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά που για άλλη μία φορά είσαστε κοντά μας και λύσατε όλες αυτές τις απορίες. Και ο Θεός βοηθός να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.